Καλωσορίσουμε και τον κύριο Θεοφίλου Δημήτριο. Καλησπέρα, καλά να είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα. Αναλόγω πότε θα δείτε αυτή την εκπομπή, γιατί επαναληπτικά μπαίνει και στο διαδίκτυο. Ο κύριο Θεοφίλου, για όσου τυχαίνει να μην γνωρίζουν, είναι ο, με διόρθωσε το, την τελευταία εκπομπή και μου είπε, δεν είναι ο ιδρυτής, είναι ο συνεχιστής του πολυδραστικού πολιτιστικού κέντρου, που είναι ταυτόχρονα και κέντρο εστίαση. Και μάλιστα με ιδιαίτερη μέρημνα, κύριε Θεοφίλου, σα αυτό, για του φοιτητέ. Για του νέου. Για την νεολαία, ιδιαίτερα. Όχι μόνο του φοιτητέ. Την ηλικία εκείνη η οποία είναι ε, η ελπίδα τη Ελλάδα και η οποία είναι αδικημένη, γιατί καθώ είχατε πει και την περασμένη φορά, δεν πήρανε από εμά τα δέοντα ό,τι έπρεπε. Πήρανε μόνο. Σκουπίδια ζωή, πήρανε μόνο ανεργίε κτλ. Όμω, επειδή η εκπομπή δεν γίνεται για εμένα, γίνεται για τον κύριο Θεοφίλου και κυρίω για τη δράση που γίνεται εκεί, τα event που γίνονται εκεί, στο πολιτιστικό κέντρο που είναι ταυτόχρονα είπαμε και ιστορικό εστιατόριο, πήγαινε ο Μάνος Χατζηδάκης εκεί, με την δική σας μέρημνα και τη άνασφών Φόνσου, με το ονομάστηκε η πλατεία προσκόπων σε πλατεία Μάνου, Μάνος Χατζηδάκη. Ναι. Λοιπόν, τα είπα όλα γρήγορα. Και... Τώρα, θέλετε να πούμε τα προγράμματα, της, τα ημερήσια... Ας αρχίσουμε της... κάνοντα μια παρουσίαση ναι. του μαγειμένου Αυλού σήμερα. Το σήμερα, ωραία. Μετά πάμε. από 61 χρόνια συμπληρωμένα, ο Μαγιωμένος Αυλός διάγοντας το 62ο έτος της πορείας του, έχει διαμορφωθεί ως εξή λαμβανωμένης υπόψη και της σημερινής πραγματικότητας αυτό που συνέβη στην κοινωνία μας τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες mm. και που ταρακούνησε τους πάντες. Σίγουρα λοιπόν τώρα η δραστηριότητα όλη επιτελείται στον εξωτερικό χώρο που ευτυχώ με μεγάλες άπλετε άπλετες έτσι και ε, γαλαντόμες κινήσεις έχει διατεθεί από τις αρχές στη διάθεση των καταστηματαρχών, Ένας. ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν το έργο τους στους ανοιχτούς χώρους. Ένας Έτσι. καταπληκτικός κήπος, ναι. δετρόφητος, με στην πρασινάδα, δηλαδή ναι. θυμίζει κάτι έξω από την Αθήνα. Εκεί λοιπόν έχει στηθεί όλη η δραστηριότητα, σε μια καταπληκτική λοιπόν, όπως είπατε, πλατεία, πολύ πολύ ήσυχη, διότι μόνο ότι είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι προστατευμένη, δεν ακούγεται αυτοκίνητο, δεν ακούγεται κυκλοφορία. Απλά είναι και μόνο. Ιδανικός, είναι... ιδανικό. ιδ, ιδ, ιδανικός χώρος να έρθει κανείς να πάρει το γεύμα του, ιδιαίτερα στο μεσημέρι που ενδιαφέρονται κάποιοι να κάνουν ένα γεύμα εργασίας ναι. με συνάντηση, με επαγγελματική χρειά, είναι ιδανικός χώρος. Σε αυτόν τον χώρο τα βράδια δημιουργούμε μια μεγάλη δραστηριότητα καλλιτεχνική ε, Παρουσιάζοντα μία σειρά σχεδόν κάθε βράδυ Εγώ έχω και τα από εδώ. σχήματα και από δράσεις ναι, ναι. Παραδείγματο χάρη ε, σήμερα τραγουδάει ο μαέστρος μας ο Νίκος ο Πλάτανος με τον Νίκο τον Ανωστόπουλο έναν από του πολύ καλούς ναι. τραγουδιστές μας ε, που χαρακτηρίζεται και ιδιαίτερα χατζιδακικός ε, αύριο έχουμε ένα ωραίο θεατρικό αυτό που δείξατε είναι ναι. Αυτό... Ένα ωραίο θεατρικό δρόμενο, ναι. το οποίο... Αυτό το... είναι για... για σήμερα Τετάρτη. Ο... Αυτό είναι ναι, για α... σήμερα ναι, ναι, Τετάρτη. Ναι, ναι, ναι. Την αυριανή μέρα, την Πέμπτη... Την Πέμπτη ε... έχουμε τον Αγιάννη τον να Είναι ναι. λοιπόν η... Η... η παραδοσιακή γιορτή που ανάβουμε φωτιέ. Ναι. κυρίως για να κάψουμε τα στεφάνια. Τα mm. Του Μαγιού, της Πρωτομαγιάς και να πετάξει η νοικοκυρά και ό,τι δεν θέλει mm -hmm. και εμείς θα έχουμε την μικρή φωτιά μας στο δρόμο μπροστά εκεί στο εστιατόριο και θα πηδάει ο κόσμος, θα υπάρχουν κορίτσια με ωραίες φορεσιέ που θα μοιράζουν το το νερό και ωραίο τραγουδί ε, με ελαφρά λαϊκή χρειά λόγω της ημέρας, Τι ε, ε, με κιθάρα ακορντεόν και μπουζούκι και mm. θα συνεχίζονται οι ωραίοι μεζέδες και mm. το ωραίο γλέντι. Ένα, Η... Όταν είπα κύριε Θεοφίλου ε, πολυδραστικό κέντρο πολιτισμού, εννοούσα αυτά που λέτε και πολλά ακόμη τα οποία συμπεριλαμβάνονται Τραγούδι, ηθοποιία, ποιήση, λογοτεχνία, εστίαση, ανάπαυση, ε, τραπέζια επαγγελματικά, δείπνο, δίνερ ε, κτλ. Ναι, α ας συνεχίσουμε λοιπόν, λοιπόν. Οπότε είπαμε για σήμερα, Τετάρτη, Τετάρτη, είπαμε για Πέμπτη. Για Πέμπτη, πάμε πα, λοιπόν την Παρασκευή. Την Παρασκευή έχουμε μια εξαιρετική ναι. καθηγήτρια φωνητική, την κυρία Ιωάννα Εμμανουήλ. Που ναι. εκτό από την τάξη τη, διευθύνει και ένα κομμάτι του, του, του τραγουδιού mm -hmm. του Εθνικού Οδείου. Και όλη αυτή η τάξη θα έρθει να παρουσιάσει τη δουλειά τη, τα τραγούδια του. Είναι ενήλικε, μεγάλοι μαθητέ, δεν είναι παιδάκια. Είναι να αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Και βλέπετε, θα ε. επιλέξουν ε. τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου πολύ ωραία. υπό τον ε, τίτλο Μένουμε πάντα, παιδιά. Βλέπω εδώ Γιάννη Βογιατζή, βλέπω. Όλα αυτά. Βλέπω, ό, ό, ναι, όλων αυτών ναι. τα τραγούδια, ναι. ναι. Όλα αυτά απαλά, χωρί μικρόφωνα, χωρί ναι. μεγάφωνα. Ο άλλο μπορεί Α, πάρα ναι. πολύ καλά να τρώει ναι. και έτσι να του χαϊδεύει τα αυτιά όλο αυτό που γίνεται. Πάμε στο, στο Σάββατο. Στα τραγούδια λέμε ναι. Αυτό έχουμε τον μεγάλο, τον αϊθαλή, τον αιώνιο έφηβο, τον Κώστα Βενετσάνο ο οποίος κρατάει τη βραδιά στα χέρια του και ο οποίος ε, παρουσιάζει κάθε Σάββατο και νέους ε, καλλιτέχνες. Mm -hmm. Πάντοτε έχει ένα, δύο, τρεις νέους καλλιτέχνες που τους παρουσιάζει αυτό. Οπότε είναι και έκκληση ενδιαφέροντος και ικανοτήτων για Άκριο. νέους οι οποίοι ε, όπως ήταν παλιά του οικονομή, τα ταλέντα θυμάστε Ας το πούμε και τι δεν είχαν βγει από Α, εκεί. Πάρα πολύ. Ε, αυτό είναι μεταξύ άλλων γιατί όταν είπα από νωρίτερα κυρίες και κύριοι ότι δίνει την ευκαιρία στην νεολαία ο κύριος Θεοφίλου δεν είναι μόνο οι τιμές που είναι το μισό στι ήδη χαμηλέ τιμέ, παρόλη την πολυτέλεια του, ναι, χρό, του χώρου. Θα, του χώρου, θα, θα να το, το, επισημάνουμε πω. στη συνέχεια αυτό. Α ναι. τελειώσουμε με τα event. Ωραία. Πάμε λοιπόν το Σάββατο. Λοιπόν, είπαμε έχουμε το κάθε Βενετσάνο Σάββατο. Και κάθε Σάββατο. Έτσι. Νέους μαζί και μαζί μετά του. πάμε Κυριακή μεσημέρι που είναι ο μπουφέ τη μαμά στον κήπο μα. Αυτό είναι καθιερωμένο, καθιερωμένο χρόνια. Φτιάχνουμε έναν ωραίο μπουφέ με τι συνταγέ τη μαμά μα και τον προσφέρουμε με ναι. πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ζεστά κρύα, γλυκά, το κρασί που πίνουν όλα αυτά και βάζουμε μια φιλική τιμή 20 ευρώ για όλα αυτά. Α, όλο το. το... Την Κυριακή το, το βράδυ έχουμε μια, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στα Την... τραγούδια του Γιάννη Την... Πουλόπουλου Την... που πρόσφατα μας έχει αφήσει. Ναι. Την στηρίζει ο Αλφόνσο, Φράγκο Αλφόνσο, ο διακεκριμένο ναι. καλλιτέχνη, ο οποίο βέβαια ανήκει πιο πολύ στον χώρο του κινηματογράφου και τη κινηματογράφηση, αλλά τραγουδάει υπέροχα ναι. και. Ε, το παρουσιάζει πολύ ωραία. Να τρέβω ότι τα τραγούδια του, του Πουλόπουλου θα. Και ποιο δεν τα λάτρευε. Ε, ε, ναι, βέβαια. Θα πει και ποιος λα... δεν τα λάτρευε. Από του καλόγου του ούτε ένα δεν μπορεί να λήξει από αυτά το τα τραγούδια. είναι η μεγάλη ιστορία. Τη Δευτέρα, Δευτέρα έχουμε μία άλλη κατάσταση που την ακολουθούμε πολλέ δεκαετίε. Έχουμε ένα ωραίο κουαρτέτο τετραφωνία mm -hmm. και λέμε όλα τα παλιά τραγούδια, το ωραίο το ρεπερτόριο τη Καντάδα και όλα τα ρομαντικά τραγούδια που. Συνάδουν και μπορεί να αποδοθούν πολύ ωραία από yeah. τέσσερι φωνέ. Τενόρο, Σεκόντο, βαρίτονο, Μπάσο. Είναι συγκεκριμένη αυτή η εικόνα. Αυτά κανταδράμα. τα ξέχαστα τραγούδια τα, τα οποία εκεί, κρατάνε λάβαρο παράδοση. Εκεί, εκεί εμφανίζομαι και εγώ μαζί του, διότι είμαι λάτρη ω ε, πλακιώτη, παλιό πλακιώτη. Yeah. Αυτά τα τραγούδια με εκφράζουν και είναι η αγάπη μου. Πολύ ωραία. Και έχουμε την τελευταία μέρα τη εβδομάδα, την Τρίτη. Την Τρίτη, λοιπόν, έχουμε μια εξαιρετικά. Τελευταία μέρα για εμά, δηλαδή, για το εξαιρετικά πρόγραμμα. Εξαιρετικά τα ταλαντούχα, νέα τραγουδίστρια και ηθοποιό και πολύ τάλαντη γενικά κοπέλα, την Κυριακή, Κυριακή Βλαχογιάννη, Βλαχογιάννη, η οποία θα παρουσιάσει μια βραδιά υπό την γενική ονομασία Οι Μεγάλοι Μα Ποιητέ στο Πεντάγραμμο. Και θα τραγουδηθούν εκείνο το βράδυ τραγούδια που ανήκουν σαν στίχη στους μεγάλους ποιητές ναι. και έχουν μελοποιηθεί από διάφορους συνθέτες μας. Τραβάει ελκύ το φωτεινό χαμόγελο της κυρίας Βλαχολιάνη. Ναι, Είναι, παρουσία. Ναι. είναι σπουδαίο κοριτσάκι, έχει βέβαια οικογένεια, τρία παιδιά, είναι μια, ναι. μια, άξια νέα Ελληνίδα. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν είναι τα event. Χθε είχατε το αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκου, έτσι. Ναι, με το τον Φίλιππο τον Πλακιά, εξαιρετικό, Το καλύτερο. χάσαμε αυτό, εγώ δηλαδή το έχασα. Αλλά σα υπόσχομαι, κάνει άλλα αφιερώματα ο Φίλιππο. Αλλά ακόμα είναι για τι επόμενε εβδομάδε. Γιατί όπω θα πρέπει να πούμε, αυτά που σα ανέπτυξα είναι για αυτή τη εβδομάδα. Ναι. Κάθε εβδομάδα αλλάζει. Ναι, ναι. Και οι καλλιτέχνε και το είδο τη βραδιά. Και έτσι, οποιοδήποτε έχει έρθει και έχει παρακολουθήσει ναι. κάτι, έχει λόγο να έρθει να παρακολουθήσει κάτι διαφορετικό. Οπότε... Που είναι όμω μέσα στο ίδιο πνεύμα. Ο, οπότε ακυρώνεται η ρουτίνα. Ε, είναι ωραίο λόγο αυτό. Δεν το δείχνω. Λοιπόν, ε, να δούμε λοιπόν τι άλλο έχουμε να πούμε εκτό από τα event. Θα μιλήσουμε για... λίγο για τα φαγητά. Το λοιπόν, λίγο. όλα αυτά τα event είναι εντυμμένα με προσπάθεια μεγάλη να εξυγχρονιστούν και τα φαγητά μα χωρί να παραβλεφθούν οι παραδοσιακέ του φόρμε. Παραδείγματο χάρη το Σνίτσελ που το φτιάχνουμε 60 χρόνια, θα το φτιάχνουμε αν θέλει ο Θεό και άλλα 60. Την Πικάτα που είναι ένα σήμα κατά τεθέν του μαγεμένου αυλού θα τη φτιάχνουμε. Όμως έχουμε ωραία εύγευστα πιάτα που τόσο ο Βασίλης Σοτόλας τη βραδινή ώρα όσο και μπορώ να πω και περισσότερο η Χρύσα Ικατσάρη, η, η πρωινή σεφ mm -hmm. παραδείγματος χάρη μιλάμε τώρα για το παραδοσιακό πιάτο κοτόπουλα λαμιλανέζα σε πολύ λίγα μαγαζιά μπορεί να το βρει να το φάει. Μιλάμε όμως και για φρέσκα ψάρια κάνει μία τσιπούρα ας πούμε φιλεταρισμένη με σπανάκι, το κρασί σβησμένη, εξαιρετική. Κάνει ένα ποσέ φρέσκο σολομό με άνηθο, ένα καταπληκτικό πιάτο. Κάνει ένα χωριάτικο πιάτο, κόκορα χωριάτικο, κοκκινιστό, με σιουφιχτά και ωραία μιζήθρα mm. τριμμένη από πάνω. Έχουμε δώσει μία προσοχή να, να εμπλουτιστεί mm -hmm. το εδεσματολόγιο Είναι μία εποχή που εδώ πέρα κατά τη γνώμη μας μου επιτραπεί να αναφέρω κινδυνεύει λίγο η εδεσματολογική συνείδηση της κοινωνίας να ε, παραδρομήσει πάρα πολλά φαγητά, πάρα πολλές σπεσιαλιτέ, ε, πάρα πολλές προτάσεις. Ε, δεν ξέρω αν αυτό είναι για τόσο πολύ, είναι ιδανικό να γίνεται με ένα μέτρο. Αν με ρωτάγατε θα ήθελα να συμμαζευτεί λίγο το τόσο πολύ μαγείρεμα γιατί ε, πάβει να έχει το τόσο το ενδιαφέρον. Δηλαδή το. δεν υπάρχει εκπομπή το πρωί να μην κάνει και το μαγειρεμά τη. Θα μου πει, αν ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν ενδιαφέρει τον κόσμο βέβαια είναι σωστό να γίνεται. Αλλά ε, ε, παρακολουθώ με πολύ ε, καλή διάθεση το. αυτό ναι. όλο. Αλλά νομίζω ότι ίσως λιγάκι παραγίνεται. Γαρτοπολί εν το πολύ. Ναι. πολύ του. Γεννά. Να... Τη περιδρόμηση. <laughs> ναι, ναι, ναι. Αυτό με <laughs> μην το στη, πούμε Στη ε... παραφροσύνη. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το έζησα και εγώ στο Παρίσι. Έζησα 15 χρόνια εκεί. Και η υπερβολή, η εξήτηση, το να κάνουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, ναι. εκτροχιάζει από τη λογική σειρά των πραγμάτων ναι. και πηγαίνει σε ακρότητες οι οποίε κατάντάνε να είναι. Απαράδεκτε έτσι πήγαν. Θα έλεγα λοιπόν εγώ να το σημάζω. Πάντω εμεί κοντά στην παραδοσιακή φόρμα, όπω είπα αμέσω προηγούμενα, έχουμε βάλει και καινούρια πιάτα και ε, α μου επιτρέπει να πω με μεγάλη επιτυχία μεταξύ των όσων τα γεύονται. Εδώ λοιπόν θέλω να μιλήσω λίγο και για τι τιμέ. Όπω σα είπα. Ε... Συγχωρήστε με να πω κάτι για την ποιότητα, γιατί εγώ όσε φορέ έχω έρθει στο χώρο εκεί πέρα. Έχω παρατηρήσει τον. Το λέω τώρα στον αέρα, αλλά είναι επιτιμή. Δεν είναι. Ε, είναι ακίνητο και το μάτι του κυρίου Θεόφιλου παίζει σε χίλιε μεριέ. Μαζί μιλάμε, με άλλους μιλάει με άλλου, μιλάει, ε, επιβλέπει μου. από μακριά του σερβιτόρου, ετοιμάζει τα φαγητά, δηλαδή αυτό με έχει καταπλήξει. Το λέω τώρα ναι. για πρώτη φορά. Είναι σωρά, ε. η δουλειά μου και πρέπει να τονιστεί ότι η δουλειά του εστιατορίου, είτε είναι ιστορικό, είτε είναι απλό, είτε είναι παραδοσιακό, είναι να περάσει ωραίο ο κόσμο που εμπιστεύεται αυτό το εστιατόριο να έρθει να φάει και ναι. να περάσει την ωραία του στιγμή. Όσον αφορά για δε, το δε, δε, να έρθει να φάει, μια μεγάλη εμπιστοσύνη υφίσταται, χωρί να τη συνειδητοποιεί ο κάθε πελάτη, από τον πελάτη προ το εστιατόριο. Διότι όταν έρχεται ο άλλο και κάθεται στο τραπέζι, το, το εστιατόριο ναι, να φάει, ναι, ναι. πάει να πει ότι σου χαρίζει εμπιστοσύνη. αμέριστη εμπιστοσύνη, διότι τη σπουδαιότερη λειτουργία τη ζωή, την εστίαση, τη βρώση του, mm -hmm. την επαφή. Στη δική σου δραστηριότητα, που ναι. είναι το επάγγελμά σου και που ξέρει ο ότι το κάνει και για τα κέρδη, να επικερδίσει κλπ. Μα κοιτάξτε, η ισορροπία των πραγμάτων, ο αριστοτελισμό, η αριστοτελική σκέψη, τι λέει, εναρμόνιση και ισορροπία. Αν υπήρξε ένα μεγαλείο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ήταν η εναρμόνιση των αντιθέτων τάσεων. Ναι. Άρα, λοιπόν, Με επιχειρηματικότητα... αυτή την έννοια, ναι. αυτή η δουλειά έχει και αυτή τη χρειά τη μεγάλη υψηλόπνοη εμπιστοσύνη του πελάτη προ τον καταστημαριάκι που απευθύνεται. Αυτό λοιπόν που... Εγώ θα πω ότι έχετε πριτανεύσει σε αυτό και το κλείνουμε για να μην ναι. φανεί ότι σα λιβανίζω, ναι. αλλά το έχω ιδίοι η σώμαση ε, παρατηρήσει. Πάμε ναι. λοιπόν στα υπόλοιπα. Ε, θέλω να μιλήσω λίγο για τι τιμές. Εμείς είμαστε ένα ε, φυσιολογικό τιμών εστιατόριο. Mm. Δηλαδή ένας πελάτης δεν έχει να ξοδέψει οπωσδήποτε πολλά χρήματα από 17-18 ευρώ μπορεί να κάνει ένα πλήρες γεύμα με κάτι στην αρχή, κάτι κυρίως κλπ. Βεβαίω, εάν πιει ένα καλύτερο κρασί από... Εντάξει, υπάρχει ως δυνατότητα. Ως δυνατότητα. Ε, όμως με τις επιλογές που έχουμε κάνει ε, Υπάρχει η προσφορά προς τους νέους, mm. που αναφέραμε προηγουμένως και ήθελα, όπως σας είπα προηγουμένως, να το επισημάνω. Θα αφιερώσουμε ειδικέ εκπομπές για ναι, τη νεολαία. Ναι. Οι νέοι που έρχονται, που είναι σε ηλικία φοιτητική και κάτω, πληρώνουν το μισό λογαριασμό. Δηλαδή, όσο να είναι ο λογαριασμός, δια του δύο. Βγάζετε Αυτό... πέρα οικονομικά. Ε, οριακά, οριακά οριακά, αλλά πρέπει να είναι χειροπιαστή ναι. η προσφορά προς τους νέους όχι μόνο με λόγια και έτσι θα ήθελα και δεν θα ήθελα θα... και βάζω κάτω αυτό θα εκμυστηρευτώ κάτι όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές με τον κύριο Θεοφίλ μου είπε όχι λιβάνισμα δεν είμαι άνθρωπος του λιβανιστηριού ναι. αλλά ε, μου, το χάρηκα επειδή μου το είπε και ο ίδιος και έτσι μπήκαμε στην ίδια συχνότητα στην ίδια κατεύθυνση ναι. ε, βέβαια ένα εστιατόριο, δια του τρόπου της προσφοράς, με ελάχιστη τιμή, συμβολική τιμή, ε, δια αυτού του τρόπου δείχνει την εκτιμησή του, δείχνει την την προσήλωσή του, δείχνει τη στόχευσή του. Διότι εκτός από το ότι θέλουμε να αγκαλιάσουμε τους νέους και να μας αγκαλιάσουν και αυτοί και να νιώσουν το χώρο δικό τους μέρος και με άνεση να έρθουν και επανειλημμένα να το κάνουν στέκει να σταθούν. Ε. Έχουμε και νόμαστε και προς τους ηθοποιούς yeah. που αυτή την περίοδο τόσο πολύ σαν, σαν οικογένεια δοκιμάστηκαν και που εμείς τόσο πολύ είμαστε συνδεδεμένοι και τους αγαπάμε δεκαετίες πίσω. Yeah που αυτήν την συμβολική τιμή, δηλαδή αυτό το μισό λογαριασμό, τον προσφέρουμε και στους ισοδοποιούς, όχι βεβαίως οποιαδήποτε ώρα, αλλά την ημέρα που την έχουμε έτσι κι αλλιώς αφιερώσει, κάθε Δευτέρα, που είναι η ημέρα προς τιμή των ηθοποιών. Υπάρχουν και ειδικά ενημερωτικά, όποιο μπει στις ναι. στη σελίδα, θα δει τις λεπτομέρειες αυτού. Στο facebook, ε? Και στο facebook και στην ιστοσελίδα. Στο σελίδα. Πώς και... μαγεμένος αυλός. Μαγεμένος αυλός. Στα, ελληνικά, ε? ναι. Στα ελληνικά, Ναι. ναι. Αυτά όσον αφορά για τι ε, κλασικές εστιατοριακές δραστηριότητε και τα ΙΒΕΝ. Εδώ όμως α ληφθεί η υπόψη ότι θέλουμε να παρισφρήσουμε μέσα στι δραστηριότητε και πνευματικές δράσει. Ε, δηλαδή να είναι αλληλοδιαδραστικέ οι, 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 οι διάφορε συζητήσεις ε, και ε, οι, οι ε, οι εκδηλώσει. Ναι. Και πάμε λοιπόν σε συζητήσει ε, στρογγυλών τραπεζιών που θα έχουν θεματικές... Ε, στιγμές που θα μιλήσουμε για διάφορα ειδικά θέματα που θα μας πούν τη γνώμη τους διακεκριμένη στο θέμα που θα επεξεργαστούν και στο οποίο θα παρευρίσκονται όσοι εκ των πελατών είναι ενδιαφερόμενοι να συνεισφέρουν και αυτή την πνευματική τους σκέψη ναι, 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 στο σκεπτικό και προτάσεις. προτάσεις. Όταν λέμε δηλαδή αλληλοδιαδραστικές και αυτό, συζητήσεις είναι και προτάσεις. Και αυτό είναι ωραίες συγκεντρώσεις που δεν συνεπάγονται έξοδο διότι οτιδήποτε προσφερθεί από ματινέ ώρες γίνονται αυτά, είναι γκράτη. Ναι. Είναι προσφορά από το μαγεμένο αυλό. Τα σνακ, τα αναψυκτικά κλπ. Λοιπόν. Αυτό όσον αφορά τι πνευματικέ δράσει κλπ. Λοιπόν. Πάμε τώρα στι λογοτεχνικέ. Συγχώρησε με πρωτού ναι. πούμε εκεί να πω δύο μικρέ ή μεγάλε ε, ανεπάρκειες της τη κοινωνία μα, όπω το βλέπει ο καθένα. Το ένα είναι ο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ξεκινάνε οι νέοι μα για να μπουν σε μια καριέρα και δεν ξέρουν αν έχουν το ταλέντο για αυτήν. Ναι. Αν είναι στην αγορά μέσα. Με προλάβατε. Για να... Έχω, να σας... Έχω να σα πω γι' αυτό. Λοιπόν, άρα αυτό είναι. Και το δεύτερο είναι ο οικογενειακό προγραμματισμό. Δεν είναι δυνατόν τα δύο μεγαλύτερα ταξίδια, τρία είναι τα μεγάλα ταξίδια τη ζωή μα: το οικογενειακό. Το επαγγελματικό και το κοινωνικό, και στα τρία λείπει η κατάρτιση, λείπουν τα πάντα. Πηγαίνουμε στον Μπακάλ, κύριε Θεοφίλου, και παίρνουμε ένα χαρτί μαζί μα, τι μα λείπει. Κάναμε έναν έλεγχο, κάνουμε μια προπαρασκευή. Και αυτά τα τρία μεγάλα ταξίδια τη ζωή: την κοινωνική κατάρτιση, την οικογενειακή και την επαγγελματικό προσανατολισμό. Ε, αυτά ξεκινάνε με τον πιο επιπόλαιο, πρόχειρο τρόπο. Γι' αυτό η κοινωνία μα, ένα από του λόγου, είναι δυστυχισμένη, Άρα, μια και ανοίξατε αυτό το σοβαρό θέμα και μετά επανερχόμεθα στις πνευματικές ναι. λειτουργίες και δράσεις που κάνουν. Εδώ λοιπόν έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια την τόσο πολύ άκομψη κατάληξη πολλών νέων μας σε ε, σπουδές που δεν τους εκφράζουν. Μέσα από ένα σύστημα το οποίο ίσως και να πρέπει να ελεγχθεί πόσο άρτιο είναι και πόσο με ακρίβεια αποδίδει εσείς αυτά που λέτε, αναλογούν στον καθένα. Λέτε με κομψότητα ίσω. Εγώ λέω οπωσδήποτε έπρεπε να έχει γίνει χθε αυτό ναι. η μέρημνα για του τους, νέ, τους νέου. Τι προσανατολισμό θα πάρει ναι. στη ζωή Είναι μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο, αυτό. Ναι. μεγάλο τεράστιο. Εμεί, εν πάση στη συναναστροφή όλων αυτών των νέων που προσδοκούμε να συνεχίσουν να είναι κοντά μα και να αυξάνονται συνεχώ, έχουμε βάλει και την έρευνα, την διερεύνηση των συνθήκων που ισχύουν στο περιβάλλον και, και τον, την έκφραση ενδιαφέροντο ε, ε, εκατέρωθεν και από τη μεριά των νέων και από τη μεριά των, ε, τη, τη, μεριά ενδιαφερομένων να του ναι. προσελκύσουν. Ναι. Διότι, Τέσσερα λεπτά έχουμε Διότι αυτοί οι νέοι σήμερα, το, 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 το μέλλον μα. Από αυτού, ε, εκεί επάνω θα στηριχτούμε κι εμεί. Μέλλονε... Ναι, εκεί επάνω θα στηριχτούμε κι εμεί. Είναι μέλλον, άδικο ναι. να μην έχουν μπροστά του επιλογέ, να διαλέξει ο καθένα αυτό που θέλει, να αμυφθεί καλά και αξιοπρεπώ, να μην είναι αναγκασμένο να ζει με του γονεί του, γιατί δεν είναι σε θέση να ανοίξει τα φτερά του. Αυτά όλα πάρα πολύ ενδελεχώ τα αισθανόμαστε και τα επεξεργαζόμαστε. Άρα προ την πελατεία μα θέλουμε να έχουμε και κοινωνική προσφορά, όχι μόνο το καλό φαΐ, που πολεμάμε καθημερινά το κάνουμε, το καλό άκουσμα με διασκέδαση, που πολεμάμε καθημερινά το κάνουμε, αλλά και το πλούτο των ενδεχευερώντων και των προοπτικών, που αυτό είναι μεγάλη πρόκληση, πιστεύτε με, και θέλω να αναλωθούμε και σε αυτό. Ε, αυτό που μας λέτε είναι η συμπίκνωση της έννοιας της ψυχαγωγίας στην πιο ακρεφνή της ερμηνεία, δηλαδή την αγωγή της ψυχής. Ωραία μου το λέτε. Γιατί όταν έχουμε πολιτισμό, ηθοποιία, ποιηση, λογοτεχνία, επαγγελματική ε, κατεύθυνση, τι πρέπει και τι δεν πρέπει, τι μπορεί και τι δεν μπορεί ο νέο σήμερα και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία επί στρογγυλή τραπέζη θα συζητηθούν εκεί και με τη δική σα συμμετοχή. Γιατί προσέξτε, μέχρι τώρα αυτά γίνονται με έναν τρόπο λίγο ή πολύ, ε, ίσω ε, ε, λιγότερο μεθοδικά, αλλά. Ε, αυτό το οποίο είναι το καινούριο θα είναι μια συστηματικότητα επάνω σε θέματα και θεματικές ενότητες της ζωής για τις οποίες το κράτος, εγώ θα το πω κύριε ε, Θεοφίλου, αυτό το άθλιο κράτος, συγχωρήστε με το λέω εγώ, εσείς είσαστε ε, πολύ πιο ήπιον τόνων και πολύ καλά κάνετε, όμως αφήστε με και μένα να εκφράσω την αγανάκτηση του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν μια πάμπλουτη χώρα να έχει πάμφτωχους πολίτες ναι. και να φεύγει η νεολαία της όμως και εγώ, να γυρνάει ο πληθυσμό. Όμως εγώ με σύνεση θα σας πω, το κράτο δεν πιστεύω ότι είναι άθλιο. Αντιθέτω, το κράτο πιστεύω ότι προσπαθεί. Αλλά ε, θα έπρεπε όλοι μα, ανεξαρτήτως, να στρέψουμε του εαυτού μα προ τον εαυτό μα. Και αντί να κρίνουμε όλοι όλου, να προσπαθήσουμε όλοι να βελτιώνουμε το εγώ μα. Είχα πάντοτε την άποψη και ήθελα να ιδρύσω και ένα κόμμα, αλλά φανταζόμουν ότι θα ήμουν μόνο εγώ ο παδό του. Να είναι το κόμμα <laughs> τη προσωπική βελτίωση. Και να απαγορεύεται στου οπαδούς του κόμματο η κρίση οδήποτε άλλου ανθρώπου. Αλλά να επιβάλλεται η βελτίωση του ατόμου του. Εν πάση περιπτώσει. Είναι μεγάλα θέματα αυτά. Μεγάλα θέματα. Πτώση να έχουμε ευχώ. χρόνο. Καμία, καμία αλήθεια δεν έχει μόνο μία πλευρά. Καθώς. Είναι σεβαστή η άποψή ναι. σα. Και εγώ εκφράσα την Εξάλλου οι είναι μπροστά μα. Ακριβώ. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά και Το... να το μεγαλείο αυτών των πρωτοβουλιών ε, πρωτοβουλειών που έχει πάρει ο κύριος Θεοφίλου στον χώρο τον οποίο ουσιαστικά παραχωρεί είναι λιγότερο επαγγελματικός και περισσότερο πολιτιστικός χώρος. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε και να άλληλο βελτιωθούμε. Γιατί όταν, το, Θεοφίλ, το όταν, όταν ένα Σοκράτη λέει ένα γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω τίποτα και ότι γερνάω πάντοτε αείδη τι να πούμε τώρα εμείς που είμαστε ε, η μέτρη και ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Η υγεία πάνω απ' όλα. Η υγεία πάνω απ' όλα και όλοι. Έτσι. Το, και όλοι. Αυτό είναι το μαζί. Η έννοια ]ς. του μαζί, προσέξτε το αυτό. Σκεφτείτε, αφιερώστε πρωτού να κοιμηθείτε σε αυτή την έννοια του μαζί. Θυμηθείτε εκείνη την απλή παροιμία του παππού που δίδασκε τα εγγόνια του με τι βέργε που δεν σπάζανε μαζί. Λοιπόν, Ενωμένα τα κλαδιά, ούτε που λυγίσανε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε εγώ, σας εγώ και πολλοί κόσμοι ακόμη, ο οποίο είδε και τι άλλε εκπομπέ και χάρηκε και αποστέλει τα χαιρετίσματα, για το έργο που επιτελείτε. Και από εκεί και πέρα μένει και σε εμά να βοηθήσουμε Υπόσχομαι να, πάει να πέρα προσπαθούμε πέρα. όλο ένα και περισσότερο. Λάβαρο ζωή η προσπάθεια. Το αποτέλεσμα δεν είναι υποχρεωτικό. Η προσπάθεια όμω είναι υποχρεωτική. Η προσπάθεια αξίζει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά κι εσεί και οι κυρίε με του κυρίου που μα ακούσαμε. Και ελάτε στο χώρο, είπαμε, είναι πρώην πλατεία προσκόπων. Είναι στο Καλιμάρμαρο στάδιο. Και 200... Και λέμε 200... πλατεία Μάνου Χατζηδάκη. 200 μέτρα πιο πέρα προ το. Προ την Κυφυσιά που ανεβαίνει. Μεταξύ καλυμάνου προ το Χίλτον, προ την Κυφυσιά, στη μέση. Απέναντι Άρα. από το άγαλμα του Τρούμαν Άρα. μπαίνει ένα δρόμο. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά κι εσεί και εμεί και, και όλο ο κόσμο. Έτσι, γεια σα.